Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλίκου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αγωνιώδεις έρευνες για το ελικόπτερο που κατέπεσε στην παραλία Αχλαδίου στη Βόρεια Εύβοια. Έμπειρος ο πιλότος υπηρετούσε στην αεροπορία. Βούλιαξε ξανά ο Βόλος. Υπερχείλησε ο Καυσίδωνας και προκάλεσε χάος. Εικόνες απόλυτης καταστροφής σε Εύβοια. Δύσκολες ώρες Ευθιώτιδα. Δοκιμάζεται και πάλι Θεσσαλία. Η σκέψη μας σήμερα είναι στο Βόλο και στη Βόρεια Εύβοια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έντονες αναταράξεις για τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Ώρα αποφάσεων για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχωρήσεων στελεχών. Άλλο ο εξυγχρονισμός και άλλο ο μοντερνισμός, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Πάβει να υφίσταται η αυτοανακηρυχθήσα δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ανακοινώθηκε η αυτοδιάλυσή της από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Πάνω από 65.000 οι πρόσφυγες. Δραματική είναι η κατάσταση στο Βόλο από το πέρασμα της κακοκαιρίας Ελίας. Δρόμοι, ποτάμια, πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα και τους κατοίκους να ζουν τον απόλυτο εφιάλτη. Σε απόγνωση για δεύτερη φορά βρίσκονται οι κάτοικοι της Θεσσαλίας. Απελπισμένοι είναι και οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια, καθώς για ώρες έβρεχε ασταμάτητα. Υπερχείλησαν ρεύματα, ενώ κατολισθήσεις και φερτά υλικά από το βουνό δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στα χωριά, αρκετά εκ των οποίων έχουν αποκλειστεί. Γύρνα πίσω, μωρέ! Γύρνα πίσω! Αυτό είναι το δικό μου, να ξέρετε. Άμα σταματήσει εδώ, τα έχει πάρει όλα. Σταμάτησε μου! Εικόνες καταστροφής αντίκρισαν για άλλη μια φορά οι βολιώτες μετά τη σφοδρή νεροποντή από το πέρασμα της κακοκαιρίας Ελίας και την υπερχείληση του ποταμού Κραυσίδωνα που έπνιξε με νερό και λάσπη την πόλη. Βγήκε η αγριά. Ήταν κλειστή η παραλία. Το ρέμα αυτό ήταν 10 μέτρα πλάτος εδώ από πάνω. Και με τον Ντάνιελ λέγει 3 μέτρα. 10 μέρες γιατί δεν του καθαρίζαν το ρέμα. Βάλω στο τσιμέντο τώρα το πόδι να ξεκολλήσει. Ποτάμια έγιναν οι δρόμοι του Βόλου, με πολλούς να έχουν ανοίξει στη μέση από την υποχώρηση τμήματων που ασφαλτοστρώθηκαν με την ολοκλήρωση των έργων αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από τις καταστροφές του Ντάνιελ. Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ μεγάλες είναι και οι ποσότητες λάσπης με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών να πραγματοποιούν συνεχείς απεγκλωβισμούς. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι που βρήκαν καταφύγιο σε επιβατικό χηματαγωγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι προκειμένου να σωθούν, ενώ πλημμύρισαν και οι αποθηκευτικοί χώροι του νοσοκομείου της πόλης του Βόλου. Το φορτηγάκι είναι μέχρι εδώ πάνω το νερό. Έσβησε ο κινητήρας. Κινδυνεύσαν ζωές, κόσμος απεγκλωβίστηκε. Η πόλη δεν έχει ρεύμα το 80%. Η Θεσσαλία δοκιμάζεται για άλλη μια φορά, καθώς μετά από το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ, τώρα σφυροκοπείται και από την Ελίας. Τον απόλυτο εφιάλτη ζουν και οι κάτοικοι στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, που ήρθαν αντιμέτωποι αυτή τη φορά με τις καταστροφικές συνέπειες της νέας κακοκαιρίας. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και η Θεσσαλία. Ανήσυχος εμφανίζεται ο Δήμαρχος Παλαμά, καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει με τα νερά που έρχονται προς την περιοχή, τονίζοντας πως είναι σε επιφυλακή όλα τα χωριά. Τα προβλήματα από τις πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νομού Λάρισας, κυρίως στους δήμους Κιλελέρ και Φασάλων, είναι μεγάλα, καθώς τα αναχώματα που είχαν στηθεί καταστράφηκαν από τα ορμητικά νερά της νέας κακοκαιρίας, με τους κατοίκους να ζουν τον ίδιο εφιάλτη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Σήμερα θα κλείνουν τον Ογκούς Βασανιώτης. Δεν προλάβαμε. Πάρα πολύ νερό, ρε παιδιά. Πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ. Πνίχτηκε το χωριό, πνίχτηκε ο Πλατήκαμπος πάλι, για όνομα του Θεού. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να φάει, καταλαβαίνετε. Δεν έχει χρήματα, δεν έχουν χρήματα. Υπάρχουν άνθρωποι στον Πλατήκαμπο που δεν έχουν πού να κοιμηθούν και πού να φάμε. Πάμε τώρα στο σπίτι μου να δείτε πόσα άτομα έχω. Ο φόβος είναι μη σπάσει το μεγάλο ρέμα πάνω από το χωριό, γύρω στα 3 χιλιόμετρα πάνω από το χωριό. Από εκεί που κατεβήκαν νερά μπορεί να ξανακατεύουν. Και αυτό παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή και όπως με βλέπετε και εκεί πάω πάνω πάλι, ούτως ώστε να προλάβουμε να ειδοποιήσουμε έγκαιρα το χωριό μας.
Δραματική είναι η κατάσταση και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, με τα μηνύματα για εκκενώσεις από το 112 να ηχούν συνεχώς. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο μέσα σε 6 ώρες έπεσαν 400 κυβικά μέτρα νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ιστιαίας, με τις εκκλήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων να είναι συνεχείς. Με εντολή δημάρχου έχει απαγορευτεί κυκλοφορία στις ευρύτερες περιοχές των Ασμίνη, Πευκή, Αρτεμίσιο και Γούβες. Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας Ελίας στο Μαντούδι και τις Ροδιές. Ενώ σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η λίμνη Ευβοίας. Είναι συνέχεια ο Κουσμάκης, συνέχεια στο ίντερνετ και κοιτάζει τι θα κάνει, τι καιρό θα κάνει. Κόλωνες πέσανε, τις ΔΕΗ, που δεν σκοτώθηκε κανένας, είναι θαύμα. Τα προβλήματα τώρα φαίνεται να μεγαλώνουν. Από τότε που κάει και το δάσος, είναι δεύτερη φορά που την παθαίνουμε. Σε οριακό επίπεδο βρίσκεται ο Σπεθιός ποταμός λόγω συσσόρευσης μεγάλου όγκου νερού από την κακοκαιρία Ηλίας, με τις αρχές του Δήμου Λαμίας και Περιφέρειας Στερεάς να εξετάζουν το ενδεχόμενο άμεσης εκένωσης του χωριού Κόμμα. Όλοι τους βρίσκονται στο κοινοτικό γραφείο, ελέγχουν συνεχώς τα αναχώματα έτσι ώστε όταν φτάσουν σε οριακό επίπεδο να δώσουν την εντολή εκένωσης. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη Βόρεια Ευβοία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η καλή συνάδελφος η Ματίνα Ιρέτσα από το Ευήμα. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα μου, καλησπέρα. Πόσο καλή μπορεί να είναι εδώ στην Ευβοία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, ειδικά στους δύο δήμους της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν περισσότερο συγκριτικά με τους υπόλοιπους δήμους στην κεντρική Εύβοια από την σφοδρή κακοκαιρία. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτοικοι, Ματίνα, έχουμε πληροφορίες. Υπήρχαν εγκλωβισμένοι κάτοικοι, όπως μας ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Κελαϊδίτης, είναι καλά, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για την υγεία τους. Ήδη βρίσκονται καθοδόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να τους βοηθήσουν. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο οδικό δίκτυο. Έχουν κοπεί δρόμοι στα δύο, έχουν εξαφανιστεί λωρίδες. Η μία λωρίδα ειδικά στο Ματούδι προς Προκόπη έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει καν. Έχουν πέσει γέφυρες, οπότε η πρόσβαση για να υπάρξει βοήθεια στους κατοίκους των χωριών είναι δύσκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, Ματίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Η Βόρειο Ευβοία πλήττεται από τα καιρικά φαινόμενα, έχει υποστεί καταστροφές από τις πυρκαγιές κλπ. Τώρα, αυτό το πρόβλημα με τις πλημμύρες που βλέπουμε, έχουμε μια εικόνα που οφείλεται στην κακή κατασκευή των δημοσίων έργων, στα βαζωμένα ποτάμια και χυμάρους, στο γεγονός ότι τα αντιπλημμυρικά έργα δεν λειτουργήσαν σε χρόνο ικανό για να συγκρατήσει αυτή την ποσότητα νερού, ή ό,τι και αν γινόταν σε θετική κατεύθυνση, είναι τόσος όγκος του νερού που διαλύει τα πάντα. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, Λίνα, και κρατώ μαρτυρίες κατοίκων λέγοντάς μας ότι ό,τι και να είχε γίνει, ήταν τέτοιος όγκος του νερού που ήταν αδύνατον να συγκρατηθεί και να μην συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Αυτό μας λένε κάτοικοι, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ τέτοιο σκηνικό. Αυτή ήταν η φράση τους στο ίδρυμα.gr. Ούτε στον Ντάνιελ είχαν υποστεί τέτοια ζημία. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ούτε κατά την περίοδο που είχαμε τον Ντάνιελ είχαν υποστεί τέτοια ζημία. Όχι, θεωρούν, όπως είπα χαρακτηριστικά, ήταν πολύ πιο ισχυρή αυτή η κακοκαιρία από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Τώρα, βέβαια, είναι προεκλογική περίοδο για τις αυτοδιοικητικές και νομαρχιακές εκλογές, Ματίνα. Ακριβώς. Όμως, επειδή εσύ ζεις στην περιοχή, μιλάς με τους αρμόδιους φορείς και τους τοπικούς παράγοντες, τι υπάρχει στα σχέδια για την προστασία των κατοίκων της περιοχής και των περιουσιών τους? Είμαστε παραδομένοι στα στοιχεία της φύσης ή υπάρχει δυνατότητα, εξοικονομώντας κεφάλαια, έτσι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, από το Ταμείο Ανάπτυξης να γίνουν πιο στιβαρές υποδομές στις περιοχές που έχουν πληγεί? Αυτό που γνωρίζω είναι, Ελίνα, πάνω σε αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τους Δήμους, και οι ίδιοι Δήμαρχοι θα το ζητήσουν αυτό, γιατί σου μιλώ πραγματικά, και είναι προσωπική μου άποψη αυτή, τέτοιες εικόνες δεν έχω ξαναδεί.
Δεν έχω ξαναδεί δηλαδή να ανοίγει ο δρόμος σε κλάσματα δευτερολέπτου. Συγκλονίστηκα πάρα πολύ με ένα ρεπορτάζ, με ένα βίντεο που ανέβηκε στο ivima.gr από ένα σπίτι στην Κρύα Βρύση, του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, όπου σε κλάσματα δευτερολέπτου παρασύρθηκε από το χήμαρο. Ήταν μέσα οι κάτοικοι ή είχαν φροντίσει να βγούνε? Ευτυχώς ήταν εξοχική κατοικία και δεν είχε κατοίκους. Ευτυχώς. Δεν ήταν κάτοικοι μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνεις, απλά στο ανέφερα χαρακτηριστικά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί η Εύβοια. Τώρα, επειδή πραγματικά δεν έχουμε ένα χάρτη μπροστά μας και εσύ ξέρεις όλη τη γεωγραφία της περιοχής, αυτές οι περιοχές που πλήγησαν, που χτυπήθηκαν από τον Ηλία, από την κακοκαιρία αυτών των ημερών, είναι περιοχές που είχαν καεί τα δάση ή όχι? Ναι, ναι, ναι. Είναι περιοχές, κάποιες περιοχές είχαν καεί, κάποιες όχι. Στο σύνολό τους όμως ήταν περιοχές που είχαν πληγεί από τη μεγάλη φωτιά. Αυτό, αν μου επιτρέπεις, που θέλω να μεταφέρω, γιατί μου το ζήτησαν οι κάτοικοι, κάνουν έκκληση στην κεντρική εξουσία να σταθεί δίπλα τους, να σταθεί στην Εύβοια. Γιατί πραγματικά η Εύβοια τα τελευταία χρόνια πλήττεται από πυρκαγιές, από πλημμύρες, από μεγάλες καταστροφές. Και ζητούν και πιστεύουν στη βοήθεια του κράτους. Ναι, είναι κάτι το οποίο το καταγράφουμε και το προσυπογράφουμε και εμείς από αυτό εδώ το δελτίο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις, Ματίνα, με την εμπειρία που έχεις στη δημοσιογραφία τόσα χρόνια και καλύπτοντας το ρεπορτάζ και το κυβερνητικό, αυτό που πρέπει να αλλάξει σαφώς και μάλιστα γρήγορα είναι ο τρόπος που δημοπρατούνται και στη συνέχεια εκτελούνται τα δημόσια έργα, να είναι πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές και το κυριότερο να μην υπάρχει κατάτμιση του έργου και να υπάρχει και λογοδοσία των εργολάβων, γιατί αυτές οι κατατμήσεις φέρνουν υπερκοστολογήσεις, λεφτά που χάνονται στο τίποτα και τελικά σαθρές υποδομές. Σαφέστατα. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες σε κάποια σημεία και σε άλλα να γίνουν πιο αυστηρές οι προδιαγραφές. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι καλό κουράγιο και να σταματήσουν το δυνατόν συντομότερο αυτά τα ακραία φαινόμενα. Καλό κουράγιο στους κατοίκους. Ματίνα Ρέτσα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες και την εικόνα που μας παρουσίασες. Πάμε να προχωρήσουμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με αναφορά στις καταστροφές από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας. Ξεκίνησε την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι ο κρατικός μηχανισμός δίνει μάχη στις πληγήσεις περιοχές και πως η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα ώστε να μετατραπούν τα δύσκολα σε ευκαιρία για να γίνουμε καλύτεροι. Επιτρέψτε μου να δώσω εξ αρχής την σημερινή μας συνάντηση έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Την αντιμετωπίζω ως μια νέα αφετηρία ενεργοποίησης και δουλειάς, καθώς ξέρω πολύ καλά ότι την θετική πορεία της χώρας τη σκιάζουν δύο αρνητικές συγκυρίες. Οι καταστροφές από τις επιθέσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και η πολιορκία των νοικοκυριών από την εισαγόμενη ακρίβεια και ειδικά την ακρίβεια στα τρόφιμα. Οι σκέψεις μας όμως σήμερα είναι στο Βόλο και στην Βόρεια Εύβοια. Μην ξεχνάμε ότι οι περιοχές αυτές μετά την πλημμύρα του Ντάνιελ, ειδικά ο Βόλος, δέχτηκε μια δεύτερη σφοδρότατη επίθεση με μια καταιγίδα διαρκείας. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι το κράτος είναι παρόν μαζί με τους κατοίκους. Δίνουμε τη μάχη με όλα τα μέσα και θα σταθούμε και πάλι δίπλα σε όσους επλήγησαν για ακόμα μια φορά. Δυστυχώς και αντιλαμβάνομαι απόλυτα και την ψυχική πίεση συμπολιτών μας, οι οποίοι αισθάνονται ότι μέσα σε 3 εβδομάδες για δεύτερη φορά πλημμυρίζει το σπίτι τους. Θα είμαστε δίπλα τους να τους βοηθήσουμε και πάλι να ξαναφτιάξουν αυτά τα οποία έχασαν και να το κάνουν και με καλύτερο τρόπο, να ξαναφτιάξουν τις υποδομές μας με καλύτερο τρόπο από ό,τι τις είχαμε φτιάξει στο παρελθόν. Και παράλληλα βέβαια με τα μέτωπα της συγκυρίας, η κυβέρνηση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και στην εφαρμογή του προγράμματος μας, του προγράμματος της δεύτερης θητείας, του προγράμματος για το οποίο πήραμε την νοπή εντολή του ελληνικού λαού. Συνδέονται άλλωστε
οι δύο αυτοί στόχοι, υπηρετώντας από κοινού. Από κοινού το στόχο των μεγάλων μεταρρυθμίσεων για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος και για μια καλύτερη καθημερινότητα του πολίτη. Και πράγματι αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι μέσα σε 3 μήνες οι δεσμεύσεις μας ήδη γίνονται πραγματικότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωση στη θαλάσσια περιοχή Αχλάδη της Βόρειας Εύβοιας, όπου συνετρίφει σήμερα το πολιτικό ελικόπτερο. Εκτελούσε ιδιωτική πτήση αφίδνε βιομηχανική περιοχή Βόλου. Λόγω των καιρικών κακών συνθήκων, προσγειώθηκε προσωρινά στο Μαντούβι Εύβοιας, από όπου απογειώθηκε το πρωί με προορισμό το Πήλιο. Ωστόσο, λίγο αργότερα χάθηκε από τα ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον αγνοούμενο πιλότο του ελικοπτέρου που κατέπεσε το πρωί της 5ης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αχλάδη στη Βόρεια Εύβοια. Σύνολο πληροφορίες, οι προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς στην περιοχή υπάρχει μεγάλη θολούρα με αποτέλεσμα η ορατότητα να είναι χαμηλή. Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου αλλά και του χειριστή του συμμετέχουν 4 πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού αλλά και παραπλέοντα σκάφη. Τις έρευνες δυσχεραίνουν τόσο οι κακές καιρικές συνθήκες, αλλά και τα φερτά υλικά που έχουν συγκεντρωθεί στη θάλασσα λόγω των πλημμυρών από την κακοκαιρία. Η όλη κατάσταση κάνει το νερό της θάλασσας θολό και δεδομένου του ότι το σημείο που ερευνάται έχει βάθος γύρω στα 50 με 60 μέτρα, ο εντοπισμός τυχών συντριμιών καθίσταται δύσκολος. Ένα κίτρινο είχε χαμηλώσει πολύ, έκανε κάτι κοτσαδούρες εκεί τι έκανε, μετά φεύγει αριστερά γιατί το σπίτι μου είναι πιο πέρα. Φεύγει αριστερά και ακούω ένα μπαμ. Έριχνε καρέκλες εκείνη την ώρα. Στις 9 Παρτιάρου το πρωί ο χειριστής ενημέρωσε ότι θα προσγειωθεί στο Μαντούι της Εύβοιας. Στις 9 προσγειώθηκε και 10 και 4 απογειώθηκε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος ενημέρωσε στο κέντρο ελέγχου για τις κακές καιρικές συνθήκες και στη συνέχεια χάθηκε η μεταξύ τους επικοινωνία. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων από την περιοχή Αχλάδη, το ελικόπτερο πετούσε 5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σαν κάτι να έψαχνε. Έκανε ένα περίεργο ελιγμό και στη συνέχεια ακούστηκε ένα σκρότος. Το είδα να πετάει πολύ χαμηλά, γύρω στα 5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια. Έλεγε κάποιον θα ψάχνει, γιατί μία σηκωνέτα πάνω, μία κάτω. Ξαφνικά ακούσαμε ένα μπαμ και χάθηκε. Τότε που πήγαινε 50 μέτρα, κατέβαινε στα 5-10 μέτρα. Λέω αυτό τι κάνει εδώ πέρα. Και υπέθεσα ότι λόγω που βλέπετε τι ξυλία έχει βγάλει, λέω κάποιον θα ψάξει, θα είδε κανένα κορμό και κατεβαίνει για να γνωρίσει. Και ξαφνικά ακούμε ένα μπαμ και χάθηκε. Αλλά είχε τόσο πολύ καταιγίδα που δεν γνώριζαν αν ήταν στρατιωτικό ή ήταν ιδιωτικό, δεν μπορούσε να το ξεχωρίσει. Πριν το θόρυβο, έσβησε η μηχανή. Δεν άκουσα τη μηχανή και άκουσα το θόρυβο. Απώλεια τώρα χωροταξικού προσανατολισμού είναι πιθανότατα η αιτία για την πτώση του πολιτικού ελικοπτέρου το πρωί της 5ης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ένα ελικόπτερο Αγκούστα Α109 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αφίδνες Βόλος με ενδιάμεση στάση το Μαντούδι. Πρόκειται μάλιστα για έναν έμπειρο πιλότο στρατού, καθώς έχει θητεύσει στην πολεμική αεροπορία και συγκεκριμένα στα ελικόπτερα Χιούι, όσο και στην πολιτική αεροπορία και κατευθυνόταν προς το Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι μισθωμένο ελικόπτερο και να πετά για κάποιον από τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Έπεσε 300 μέτρα από την ακτή και βυθίστηκε μέσα σε 1,5 λεπτό. Λοιπόν, καλωσορίζω τον Αντιπτέραρχο Ναυποστρατεία, τον κύριο Κώστα Ιατρίδη. Καλησπέρα, Πτέραρχε. Καλησπέρα, μια δύσκολη μέρα, μια στενόχωρη μέρα, γιατί είναι και οι καταστροφές, είναι και η απώλεια αυτή για την οποία θα συζητήσουμε. Είναι όλα τι, μαζί. Τι πιστεύετε από εμπειρία ότι μπορεί να συμβαίνει και να χάθηκε, από την εμπειρία σας τώρα, τι μπορείτε να καταλάβετε για αυτό το ατύχημα. Κυρία Γλίδου, καταρχάς, βέβαια όσο περνούν οι ώρες, μειώνονται οι ελπίδες. Ναι, μετατρέπεται σε δυστύχημα και πάβει να είναι ατύχημα. Ας κάνουμε μια ευχή και σε ευχηθούμε μακάρι να βρεθεί ο πιλότος ζωντανός. Από την άλλη θα ήθελα να πω το εξής. Το ελικόπτερο αυτό έφυγε από τις Αφίδνες για να πάει στο Βόλο, για να πάρει κάποιον επιχειρηματία, λένε κάποιον εφοπλιστή που ανήκε το ελικόπτερο και ήταν πιλότος. Λόγω καιρού όμως ανέφερε ότι θα πήγαινε στο Μαντούδι και θα περιμένει μέχρι να καλυτερεύσουν οι καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια με δική του ευθύνη απογειώθηκε για να πάει από εκεί, μετά από μία-μιάμιση ώρα περίπου, για να πάει στο Βόλο. Όταν έχουμε τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα, τι σημαίνει δική του ευθύνη, Πτέραρχε? Κοιτάξτε, πρέπει να δίνεται άδεια. Ναι, την ευθύνη πάντοτε την έχει ο κυβερνήτης. Ναι. Ξέρει ποιος είναι ο καιρός,
τον βλέπει. Σας το ρωτώ και συγγνώμη, μπορεί να είναι ερώτηση αδαούς, αλλά ακούμε πολλές φορές ότι ακυρώνονται, ματαιώνονται πτήσεις λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση με τόσα ακραία φαινόμενα να γίνει αυτή η πτήση? Κοιτάξτε, ο καιρός ήταν αυτός τον οποίο είπαν οι μετεωρολόγοι. Ήταν άσχημες καιρικές συνθήκες, έβρεχε καταρακτοδός, υπήρχε χαμηλή νέφωση και βεβαίως υπήρχε πολύ προειασμένη αερότητα. Uh-huh. Αποφάσισε να απογειωθεί μόνος του. Γιατί, όπως είπα, την κινευθύνη την έχει ο κυβερνήτης. Uh-huh. Και στη συνέχεια, όταν απογειώθηκε, βλέποντας ότι ο καιρός χειροτερεύει, το ανέφερε άλλωστε ο κυβερνήτης, και επειδή η νέφωση χαμήλωνε, κατέβαινε και αυτός χαμηλά. Uh-huh. Και κάποια στιγμή θεωρώ, όπως λένε, πέταγε περίπου 5-10 μέτρα στη θάλασσα, θεωρώ ότι θα πήγε να κάνει μια στροφή επιστροφής για να γυρίσει πίσω, και εκεί φαίνεται ότι ή έπαθε κάποια παρέστηση ή είχε κάποια βλάβη, γιατί εικασίες κάνουμε, με αποτέλεσμα το ελικόπτερο να πέσει στη θάλασσα. Και ξέρετε κάτι, όταν βρέχει πολύ, όταν υπάρχει χαμηλή νέφωση, περιορισμένη ορατότητα, κυρία Κλήτου, η θάλασσα είναι σαν γυαλί. Ναι. Και πολλές φορές δεν ξεχωρίζεις τη θάλασσα από τον ουρανό. Μέσα το ελικόπτερο έχει που να βοηθάει τον πιλότο. Έχει και τεχνητό ορίζοντα. Γιατί δεν και είναι μόνο visual η πτήση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και ραδιοψόμετρο έχει. Έχει, ναι, όλα τα όργανα. Ήταν ένα καινούριο ελικόπτερο. Από την... και αυτά δεν βοηθάνε άλλη... στο να αποφεύγεται η σύγχυση, το βέρτικο, δεν ξέρω τι μπορεί, ναι, να είναι. Καμιά φορά όμως καταλαβαίνετε ότι δίνουμε περισσότερη έμφαση σε αυτό που αισθανόμαστε και όχι σε αυτό που βλέπουμε. Ναι. Ανθρώπινο είναι το λάθος πάντα. Το θέμα είναι ότι θα βρεθούν οι ακριβείς αιτίες. Mm-hmm. Εμείς κάνουμε εικασίες. Από την εμπειρία μου, πολλά αεροσκάφη κλπ. Μπαίνοντας σε καιρό και ειδικά σε περιορισμένη ορατότητα ή όταν υπάρχει ισχυρή βροχή, υπήρχε παρέστηση. Mm-hmm. Κάποια αεροσκάφη βγήκανε, κάποιοι χειριστές γλιτώσανε, κάποιοι όμως δυστυχώς δεν γλιτώσανε. Θεωρώ ότι κάτι ανάλογο θα συνέβη και στον κυβερνήτη, εκτός, χωρίς να αποκλειστεί βέβαια, και αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο ελικόπτερο που λόγω ύψους δεν μπορούσε να δώσει κάποια αναφορά ο χειριστής. Πιστεύετε ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι κανόνες που αφορούν στις πτήσεις αυτού του είδους, κυρίως το σκέλος εκείνο που είπατε, απογειώνομαι με δική μου ευθύνη? Ναι, κοιτάξτε, θεώρησε ότι οι συνθήκες είναι εντάξει και μπορεί να περάσει κάτω από τα σύννεφα, επειδή ήταν η θάλασσα, και να πάει προς τον Βόλο, προς τον Παχαιστητικό. Εν τέτοια περιπτώσει όμως φαίνεται ότι ο καιρός έκλεισε. Τα σύννεφα κατέβηκαν μέχρι την επιφάνεια της θαλάσσης. Αυτή η μουντάδα, η αχλή, αν λέγαμε, θα λέγαμε και η βροχή, με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρει, κλείστηκε και στη στροφή επάνω για να γυρίσει πίσω έγινε το μοιραίο. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως, κυρία Κλήτου, είναι το εξής. Η πολεμική αεροπορία στα ειδικά της ελικόπτερα, mm-hmm, έχει βάλει τους πλωτήρες. Ναι. Και κανένα ελικόπτερο δεν πετάει χωρίς συγκυβερνήτη. Όχι ότι απαγορεύεται, στο ελικόπτερο αυτό το γράφει μέσα και ο κατασκευαστής, ένας ή δύο χειριστές. Το βάλαμε για λόγους ασφαλείας και επίσης ο χειριστής ή οι χειριστές πετάνε με σωσίβιο και με ένα φιαλίδιο οξυγόνου που είναι για 2 λεπτά. Okay. Και γιατί τα λέω αυτά? Όταν κάποιο ελικόπτερο προσνιωθεί από βλάβη ή πέσει στη θάλασσα και αφενός με να κρατηθεί στην επιφάνεια με τους πλωτήρες, και αν αναποδογυρίσει, οι χειριστές να μπορούν, βάζοντας τη φιάλη του οξυγόνου στο στόμα, να έχουν για 2 λεπτά οξυγόνο, να βγούνε από το ελικόπτερο, ενώ θα είναι στο βυθό, να φουσκώσουν τα σωσίβια και να τους τραβήξει επάνω. Μάλιστα. Εδώ φαίνεται δεν υπήρχε αυτό ή δεν πρόλαβε. Ποιος ξέρει. Αυτό θα το δούμε. Νομίζω αυτό το ελικόπτερο δεν είχε πλωτήρες. Μάλιστα. Λοιπόν, Πτέρυχε, μένετε μαζί μας. Θα σας συναντήσουμε και στη συνέχεια του Δελτίου, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε στελέχη και συνεργάτες του νέου Προέδρου Στέφανου Κασελάκη, με τον Νίκο Βούτση να μιλά για κίνδυνο μετάλλαξης του κόμματος και την Όλγα Γεροβασίλη να καλεί τις δύο πλευρές να αφήσουν πίσω το παρελθόν. Στην ομιλία του τώρα, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην εκλογή Κασελάκη, τονίζοντας ότι άλλο είναι ο εξυγχρονισμός και άλλο ο μοντερνισμός.
Σε δύο στρατόπεδα έχει χωριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον νέο πρόεδρό του να έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο των επικριτών του. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει γίνει το σημείο τριβής μεταξύ των υποστηρικτών και των πολεμίων του. Ο Νίκος Βούτσης εξακολουθεί τις αιχμές προς τους συντρόφους του που στήριξαν τον νέο πρόεδρο, κάνοντας λόγο για κυνήγι μαγισσών και υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα. Δεν χρειάζεται κεντρό αμετάλλαξη της αριστεράς. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν τα συνέδρια, έχει αποφασίσει από την Κεντρική Επιτροπή να γίνει συνέδριο το Νοέμβριο. Η Όλγα Γεροβασίλη κάλεσε και τις δύο πλευρές να αφήσουν πίσω το παρελθόν. Υπάρχουν διενέξεις, υπάρχουν αντεκλήσεις. Πιστεύω ότι όλα αυτά, ξέρετε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι η ζωή και η πολιτική και η εξέλιξη στη χώρα προχωράει καμιά φορά και με... όχι καμιά φορά, προχωράει συχνά και με άλματα. Και δεν χρειάζονται βουτιές στο παρελθόν για να αναλύσουμε αυτά που πρόκειται να συμβούν. Καθώς η συνεδρίαση των οργάνων δεν έχει ακόμα καθοριστεί, όπως και ο χρόνος του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της Κουμουνδούρου φαίνεται να αφήνουν ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο αποχώρησης. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης τόνισε ότι κύριος στόχος του κόμματος είναι να βρει τις ισορροπίες του μετά τις δηλώσεις του, που έδειχναν την πόρτα σε όσους διαφωνούν με την εκλογή Κασελάκη. Δεν περισσεύει κανείς. Δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει να προκύψει αποτέλεσμα, πρέπει το κόμμα να λειτουργήσει, πρέπει να μείνει ενωμένο και όσοι δεν συμφωνούν, υπάρχει και άλλος δρόμος. Ο Πάνος Κουρλέτης, απαντώντας τον κύριο Αποστολάκη, μίλησε για έναν άνθρωπο επηρεασμένο από την εμπειρία του στο στρατό. Ο κύριος Κουρλέτης, ο οποίος ήταν στην λεγόμενη προεδρική πλειοψηφία, ήταν αυτός ο οποίος προτάθηκε για διαγραφή. Και θλίβομαι με βάση το γεγονός ότι δύο εβδομάδες πριν από την εκλογική, από την εκλογή του κυρίου Κασελάκη, βγαίνει ο κύριος Αποστολάκης και μιλάει για διάσπαση. Εγώ θέλω σύνθεση. Πήρα εξαπέλυση εναντίον του κυρίου Φίλη, είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη. Ο Νίκος ο Φίλης έπρεπε να δίνει το καλό παράδειγμα, να είναι ο σοφός Νέστορ της πολιτικής, αυτό δεν περιμένουμε τους παλιότερους. Οι εσωκομματικές αναταράξεις συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που ο Στέφανος Κασελάκης δηλώνει ότι έρχονται εκπλήξεις και ενώ βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός κύκλου πολύ στενών συνεργατών του, αλλά και του επιτελείου που θα διευθύνει την κοινοβουλευτική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τον έλεγχο του κοινοβουλευτικού έργου. Από το Βήμα τώρα της Βουλής και μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην εκλογή Στέφανου Κασελάκη, λέγοντας άλλο είναι ο εξυγχρονισμός και άλλο ο μοντερνισμός. Ο νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα είναι στην Βουλή. Θα απουσιάζουν έτσι οι συγκεκριμένες θέσεις, το σχέδιο της αντιπολίτευσης, οι συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο αρχηγού της αντιπολίτευσης. Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι θα κληθούν να το υπηρετήσουν, είμαι σίγουρος, με επάρκεια εκλεγμένοι συνεργάτες, όπως ο κύριος Πολάκης ή ο κύριος Παπάς. Και θα έχει πράγματι ενδιαφέρον να δούμε πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκφέρει ένα νέο ρόλο μέσα από παλιές βραχνιασμένες φωνές, όπως και πώς θα οικοδομηθεί με τα ίδια σαθρά υλικά από τα οποία μόλις κατέρευσε. Άλλο ο εξυγχρονισμός και άλλο ο μοντερνισμός. Διαφορετικές οι τάσεις, οι πραγματικές τάσεις στη κοινωνία, διαφορετικές στη μόδα ή στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως βέβαια άλλος ο τολμηρός και δύσκολος ριζοσπαστισμός στην πολιτική πράξη και άλλος ο απλός και ο εύκολος εγκλωβισμός στο προσωπικό lifestyle. Από τη στιγμή τώρα που ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα και καθώς δεν έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί για 20 μέρες, ενώ το υπόλοιπο της θητείας του θα είναι εξαγοράσιμο. Όπως όλα δείχνουν, ο Στέφανος Κασελάκης θα κινήσει τη διαδικασία εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας πριν από τα Χριστούγεννα, οπότε και λίγη εξάμηνη συνεχής παραμονή του στη χώρα μας. Ενώ το πρώτο του ταξίδι ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και στον απόϊχο της Ατυχού Σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφοράς του στο ψευδοκράτος ως κρατήδιο. Η διαφορά 17% μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για την τηλεόραση του ΑΛΦΑ λίγες ημέρες μετά την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 32,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,8%. Μετά την εκλογή Κασελάκη, η εικόνα των πολιτών για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι 40% χειρότερη, 17% το ίδιο κακή, 12% το ίδιο καλή και 14% καλύτερη.
Αναφορικά με το ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει ο κύριος Κασελάκης, το 56% δηλώνει πως πρέπει να κατευθυνθεί προς την κεντροαριστερά, το 23% προς την αριστερά και το 9% την ίδια πολιτική. Αναφορικά με το εάν η πολιτεία ανταποκρίθηκε παρκώς στις κακοκαιρίες, το 49% λέει καθόλου, το 27% λίγο και το 19% αρκετά. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της Θεσσαλίας λένε 51% καθόλου, 21% λίγο και 22% αρκετά. Στο σταθμό μεταμόρφωσης απορριμμάτων στον Ελαιώνα επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Είχε τη δυνατότητα να επιβλέψει τις εγκαταστάσεις και να συνομιλήσει με εργαζόμενους. Το έργο επιμελήθηκε η εταιρεία Ελέκτορ. Την ευκαιρία να δει διαζώσει στη λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Ελαιώνα είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Εδώ είναι το ένα από τα δύο control room της εγκατάστασης. Από αυτό το πίνακα λέει και το ροντρό. Ο κύριος Πατούλης ξεναγήθηκε στο κέντρο ελέγχου και στα υπόλοιπα κτίρια ώστε να ενημερωθεί για τις εργασίες που εκτελούνται. Control room, κυρίως ΜΑ. Και ένα τρίτο στο ζυμιστήριο, στο φυλάκιο εισόδου. Στην εν λόγω εγκατάσταση συγκεντρώνεται το σύνολο της ημερήσιας παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων και στη συνέχεια γίνεται η απαραίτητη επεξεργασία και μεταφορά τους σε υγειονομικό χώρο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής στάθηκε στη σημασία του έργου και στο αντίκτυπο που θα έχει στην Αττική. Χαίρομαι που σήμερα διαπιστώσαμε όλοι μας ότι μια σύγχρονη μονάδα ΣΜΑ εδώ στο Λεγόνα δημιουργήθηκε και είναι έτοιμη να δεχτεί τα σύμμυκτη σκουπίδια και βεβαίως μέσα από αυτήν την εγκατάσταση να μπορέσουν να μεταφερθούν τριπλασιάζοντας τις δυνατότητες αυτής της μεταφοράς και παραδίδεται, και χαίρομαι γι' αυτό, στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, στην πρωτεύουσα μας, στην Αθήνα και βεβαίως και στο ΕΓΑΛΕ. Μία διαδικασία η οποία προέκυψε με συνεργασία όλων μας, του ΕΣΝΑ που είχε το οικόπεδο και προφανώς την διαδικασία της επίβλεψης του Δήμου. Το διάστημα τρέξαμε και με τον Δήμαρχο και με τις υπηρεσίες του όλες τις διαδικασίες και η περιφέρεια η οποία είναι εδώ και βέβαια της κυβέρνησης όπου μέσα από το ΕΣΠΑ μπορέσαμε και χρηματοδοτήσαμε όλο αυτό. Νομίζω ότι το μέλλον είναι μπροστά μας. Η Αττική δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα σε λίγα χρόνια. Το έργο του σταθμού Ελαιώνα υλοποιήθηκε από την εταιρεία Ελέκτορ, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στη διαχείριση απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας. Εκτός συνόρων, περισσότεροι από 65.000 Αρμένοι έχουν εγκαταλείψει τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο δεν θα υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 2024, σύμφωνα με διάταγμα αυτοδιάλυσης που υπεγράφει. Στις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών, προσθέθηκε η κατηγορία για εθνοκάθαρση, που διατύπωσε επίσημα ο πρόεδρος της Αρμενίας κατά του Μπακού. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ατζερμπαϊτζάν συνέλαβαν πρώην κορυφαίο αξιωματούχο στην αρμενική διοίκηση του Αγκόρνο Καραμπάχ, καθώς επιχειρούσε να εγκαταλείψει την περιοχή. Η αυτοανακηρυχθή στα δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα τη διάλυσή της, καθώς και τη διάλυση όλων των θεσμών της από την 1η Ιανουαρίου 2024, μια εβδομάδα μετά την επιτυχημένη επίθεση του Αζερμπαϊτζάν και έπειτα από 30 χρόνια συγκρούσεων. Σε διάταγμα του ηγέτη αυτού του θύλακα, του Σαμβέλ Σαχραμανιάν, ανακοινώνεται η διάλυση όλων των κυβερνητικών θεσμών και των οργανώσεων την 1η Ιανουαρίου 2024 και αναφέρεται πως κατά συνέπεια η δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ πάβει να υφίσταται. Οι Αρμένοι αυτονομιστές του Ναγκόρνο Καραμπάχ υπέστησαν την περασμένη εβδομάδα και μέσα σε 24 ώρες μια στρατιωτική ήττα που τους ανάγκασε να συνθηκολογήσουν έναντι του Αζερμπαϊτζάν, της χώρας από την οποία είχαν αποσχιστεί όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση πριν από περισσότερο από 30 χρόνια. Η Αρμενία, η οποία υποστήριζε αυτές τις δεκαετίες το έδαφος αυτό, δεν επενέβη στρατιωτικά αυτή τη φορά, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανένταξη της περιφέρειας αυτής στο Αζερμπαϊτζάν. Ο αρμενικός πληθυσμός του Ναγκόρνο Καραμπάχ έχει αρχίσει ήδη μια έξοδο. Περίπου 65.000 άνθρωποι, δηλαδή η μισή από τους περίπου 120.000 κατοίκους του θυλάκου, έχουν διαφύγει μέσα σε μερικές ημέρες φοβούμενοι ότι θα αποτελέσουν στόχο καταστολής από το Αζερμπαϊτζάν, παρά τις υποσχέσεις του Μπακού ότι θα σεβαστεί τα δικαιώματά τους. We have nothing. We left everything there. Δεν θα αμενιτσικά, γαστλουσικά, γαστικά, αν καμοραλνιμ γιουρτικά, βαρελικτικά μεκινάνει. Но это жестоко. Очень жестоко. Я ребенок уже третью войну вижу.
Это плохо. Thousands and thousands. In fact, the latest figures suggest that more than half of the population of Nagorno-Karabakh has now left the enclave and crossed the border into Armenia. And all around me here, it seems like there are more people than ever in this border town. Невозможно, там дети, даже никто не выходит из дома. Невозможно. Στο διάταγμα τη διάλυση της αυτοανακηρυχθήσας δημοκρατίας, ο αυτονομιστής ηγέτης υπογραμμίζει πως μόλις γίνουν γνωστοί οι όροι της επιστροφής της περιφέρειας υπό τον έλεγχο του Αζερβαϊτζάν, οι κάτοικοι και οι πρόσφυγες θα μπορέσουν να λάβουν ατομικά την απόφαση να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολαρίων και τον όρο να μην έχει επαφή με κανέναν από τους συγκατηγορούμενους του, εκτός από τη συζύγου του Ναντίν, αφέθηκε ο Ρόμπερτ Μενέντες. Ο γερουσιαστής δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για δωροδοκία που τον βαρύνουν σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν. Ο Μπομ Μενέντες παρουσιάστηκε ενώπιον της Αμερικανίδας δικαστήνα Σόνα Γουάνγκ στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν και δήλωσε αθώος. Η σύζυγός του Ναντίν Μενέντες, 56 ετών, και οι επιχειρηματίες Χωσέ Ουρίμπε, 56 ετών, και Φρεντ Ντάμπιτς, 66 ετών, δήλωσαν επίσης αθώοι. Ένας τρίτος επιχειρηματίας, ο Ουάιλ Χάνα, 40 ετών, δήλωσε αθώος, εμφανιζόμενος στο δικαστήριο. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπομ Μενέντες δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες για δωροδοκία από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς κλιμακώθηκαν οι εκκλήσεις για παραίτησή του από τους Δημοκρατικούς. Disturbed when I read the indictment. Look, I've known Senator Menendez a very long time, and it was truly, truly upsetting. But we all know that for senators, there's a much, much higher standard. And clearly, when you read the indictment, Senator Menendez fell way, way below that standard. Tomorrow, he will address the Democratic Caucus. And we'll see what happens after that. Αποφασίστηκε ότι ο Μενέντες μπορεί να αποφυλακιστεί με προσωπική εγγύηση 100.000 δολαρίων. Ο γερουσιαστής θα πρέπει να παραδώσει το προσωπικό του διαβατήριο, αλλά να μπορεί να διατηρήσει το επίσημο διαβατήριό του και να ταξιδέψει στο εξωτερικό για επίσημες εργασίες. We see this as a serious matter. I think and we believe the senator stepping down from his chairmanship was the right thing to do. Obviously, the right thing to do. As it relates to anything else, any decision that he has to make, that's certainly going to be up to him and the Senate leadership to decide. Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν άσκησαν δίωξη στον 69χρονο Αμερικανό γερουσιαστή και τη σύζυγό του με την κατηγορία ότι δέχθηκαν ράβδους χρυσού και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά, προκειμένου ο γερουσιαστής να ασκήσει την επιρροή του ώστε να βοηθήσει την Αιγυπτιακή κυβέρνηση αλλά και να παρέμβει υπέρ των τριών επιχειρηματιών στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που τους ερευνούσαν. Τέραρχε, τώρα δύο φορές ακόμα ο Μπομ Μενέντες πέρασε από αυτή τη διαδικασία και βγήκε ακαθαρός. Μένει να δούμε αν αυτή θα είναι η τρίτη και η φαρμακερή. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό, αλλά για τη χώρα μας νομίζω ότι είναι μια απώλεια, ένα πλήγμα, ναι. Με την έννοια ότι ήταν ο πιο ισχυρός υποστήρικτης της χώρας μας, αγαπούσε την Ελλάδα και την Κύπρο, γνώριζε τα θέματα και σε αυτόν οφείλουμε, πέραν της ομογένειές μας, το ότι βγήκε η Τουρκία από τα F-35 και πολύ περισσότερο ότι μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί τα F-35 αφού έθεσε όρους και προϋποθέσεις. Εγώ θα πω το εξής. Δεν τελείωσε ακόμη. Το θέμα των F-35, επειδή πολλά έχουν ελεγχθεί και η Τουρκία πανηγύριζε, ο δρόμος είναι μακρύς. Και θα σας πω το εξής. Ο κύριος Κάρντιν, ο οποίος αντικατέστησε ο γερουσιαστής τον κύριο Μενέντες, έχει κρατήσει όλους τους συνεργάτες στις ίδιες θέσεις του κυρίου Μενέντες, οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα και βεβαίως το θέμα των F-16. Mm-hmm. Επίσης, ο κύριος Κάρντεν έχει τις ίδιες απόψεις με τον κύριο Μενέντες ό,τι αφορά τα F-16. Επίσης, κυρία Κλήτου, οι άλλοι τρεις των επιτροπών είναι και αυτοί υποστηρικτές το να μην πάρει η Τουρκία τα F-16 χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Οι δύο τουλάχιστον εμένουν. Τώρα θα μου πείτε κατά πόσο αυτοί θα αντισταθούν στις πιέσεις του Biden ή όχι, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά μην ξεχνάμε
ότι του χρόνου ο κύριος Biden έχει εκλογές. Σωστά. Και δεν θα ήθελε να χάσει τους ψήφους της ομογένειές μας, η οποία ομογένεια θα ασκήσει σαφώς πιέσεις. Άρα λοιπόν το θέμα των 16 είναι μακρύ. Άρα κερδίζουμε πάλι χρόνο, έτσι, για να καταλάβω. Ακριβώς, κερδίζουμε χρόνο και θα σας πω το εξής. Ας υποθέσουμε ότι τέλος του χρόνου υπογράφεται ή δίνει την έγκριση το Κογκρέσο. Μέχρι να υπογραφούν οι συμφωνίες και μέχρι να αρχίσει ο εξυγχρονισμός ή τα καινούργια αεροσκάφη, θα περάσουν τουλάχιστον ένα οχτάμινο. Άρα πάμε προς το τέλος του 2024. Και αν βάλουμε παράδοση και εξυγχρονισμό σε 5 με 6 χρόνια, θα πάμε στο 2030. Η Ελλάδα μέχρι τότε θα έχει και Ραφάλ, θα έχει και Βάιπερ, θα έχει Πελαρά και θα παίρνει και τα F-35 πέραν των άλλων συστημάτων, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε, που συμφωνήθηκε στο Κισεα. Έχουμε και τα Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι η πύραυλη Rampage, που είναι υπερηχητική, δεν αναχαιτίζονται, μεγάλου βεληνικού 150 χιλιόμετρα, όπως επίσης και στα Spike and Loss, που είναι ένα σύστημα που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εναντίον αεροσκαφών, εναντίον πλοίων, αλλά και εναντίον μη επανδρομένων. Γιατί Το σύστημα αυτό λειτουργεί με μη επανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο μεταφέρει την εικόνα στα βλήματα που έχουν κάμερα και το βλήμα φεύγει και πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο, χωρίς το σύστημα να έχει οπτική επαφή με το στόχο. Και να κάνω μια παρατήρηση εδώ για την κουβέντα μας, ότι ο Ερντογκάν θέλει περτέρα να βελτιώσει τις θέσεις του με το Ισραήλ. Επιχείρησε να κάνει το ίδιο και με την Αίγυπτο και δεν του βγήκε πολύ αυτό το θέμα. Αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το παλεύει για το Ισραήλ. Μετά τη συνάντηση που είχε στο σπίτι της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βγήκε και είπε κάποια πράγματα, ότι συμφωνήσαν να περάσει ο αγωγός από την Τουρκία να γίνει κόμβος. Δεν απάντησε το Ισραήλ καθόλου. Και ξέρετε, καμιά φορά δεν πρέπει να πιστεύουμε σε αυτά που λέγονται στην Τουρκία ή από τον Ερντογάν, διότι μερικές φορές είναι και προπαγάνδα, προκειμένου να δημιουργήσει προβλήματα. Μπορεί να είναι δεν και για το εσωτερικό κύριος... του ακροατήριο. Ακριβώς, γιατί ο κύριος Νετανιάχου δεν νομίζω ότι θα δεχτεί ο αγωγός ή να κάνουν από κοινού έρευνες και γεωτρήσεις με το Ισραήλ. Αφενός μεν δεν συνδέονται οι ΑΟΣ, είναι ο Λίβανος και αφετέρου. Είναι το θέμα εμπιστοσύνης. Δεν εμπιστεύεται ο κύριος Νετανιάχου τον κύριο Ερντογάν. Ούτε θα ήθελε να χαλάσει και τις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και με την Αίγυπτο. Αν δεν σας ευνηδιάζω, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε να μου κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτή την εξέλιξη με τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Κοιτάξτε, τελικά με τη βοήθεια της Τουρκίας και με την επιθετικότητα με συστήματα Τουρκίας, κατάφερε αυτό το οποίο επιδίωκε ο κύριος Αλίεφ. Το θέμα είναι τι έκανε ο κύριος Παυσινιάν, ο ηγέτης. Αφενός μεν έχασε και την υποστήριξη της Ρωσίας, επειδή η Ρωσία δεν ήθελε καμία στροφή της Αρμενίας προς τη Δύση, και η στροφή του κυρίου Παυσινιάν προς τη Δύση έφερε αυτό το αποτέλεσμα, που θεωρώ ότι ήταν, μέσα εισαγωγικά επιτρέψω να το πω, και μια τιμωρία, αν θέλετε, από πλευράς Ρωσίας. Αυτό που είδα, αυτό στο βίντεο που παίξατε, είναι ότι δήθεν λέει ο Αλίεφ υποσχέθηκε ότι θα σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά κυρία Κλήτου, επιτρέψτε μου, πότε σεβάστηκε ο κύριος Ερντογάν τα ανθρώπινα δικαιώματα? Γιατί όταν λέμε Ερντογάν και Αλίεφ είναι ένα και το αυτό, ναι, αυτό, για να τα σεβαστεί και ο κύριος Αλίεφ. Βέβαια, τον κύριο Αλίεφ τον περιφέραμε εδώ στην Ελλάδα ως δυνητικό φίλο κάποια χρόνια, ναι, αλλά τελικά νομίζω ότι ο προσανατολισμός του και η φιλία του είναι σταθερή με την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Έτσι, δεν αλλάζει ο κύριος Αλίεφ, διότι στηρίζεται πάρα πολύ από την Τουρκία και η Τουρκία έχει ανάγκη βέβαια το φυσικό αέριο. Τώρα, πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία που έχει ανοίξει με το να επανέλθουμε στο θέμα του Μενέντες, και ενώ έχουμε τις διεκδικήσεις των χρησμάτων για τη διενέργεια εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύναται να προκαλέσει εξισορροπητικές τάσεις και προς την κατεύθυνση της Τουρκίας? Γιατί μέχρι τώρα οφείλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια
Οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας δοκιμάστηκαν με ευθύνη του κυρίου Ερντογκάν. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια εξισορρόπησης, γιατί ο Ερντογκάν έχει ανάγκη και τα κονδύλια από τη Δύση για να μπορέσει να φτιάξει το κατεστραμμένο εσωτερικό του. Πιστεύετε ότι θα ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια του Τούρκου Προέδρου? Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα τα πάρει. Εγώ θεωρώ όμως, και αυτή είναι η δική μου πεποίθηση, ότι όταν θα τα πάρει ή αν θα τα πάρει. Θα πάρει με όρους και προϋποθέσεις. Δεν θα δοθούν έτσι τα F-16. Παρόλο που ο κύριος Biden θέλει να τα δώσει, αλλά δεν θα αγνοείται παντελώς το Κογκρέσο. Γιατί ο κύριος Μενέντες, παρόλο που επλήγει, αν θέλετε, το κύρος του, θα δούμε όμως, γιατί κανείς όταν κατηγορείται δεν σημαίνει ότι είναι και ένοχος. Μένει να το δούμε, από ότι είναι, θα ξαναβάλει υποψηφιότητα. Έτσι, μένει να τα δούμε όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι θα παρακάσουν τον κύριο Μενέντες, ο οποίος χαίρει ιδιαίτερα σε εκτίμηση σε όλη τη γυρωσία. Ναι. Ένα άλλο ζήτημα που μπήκε με επίταση, δεν είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε, ήταν οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για το Κυπριακό. Πώς το βλέπετε να εξελίσσετε σε αυτό το σκέλος το πρόβλημα? Κοιτάξτε, ο Ερντογάν τι έχει κάνει? Βασικά επιμένει σε δύο κράτη. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πίεση προς την ελληνική πλευρά ή και προς τον ΟΗΕ, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία. Μια συμφωνία που θα θέλει η Τουρκία. Μπορεί να λέει τώρα, να θέτει το μέγιστο, θέλω δύο κράτη και να συμφωνήσω σε κάτι ανάλογο. Έκανε όμως και μια έξυπνη κίνηση ο κύριος Ερντογάν, καθότι παμπώνυρος, έβαλε ως παρατηρητή στον οργανισμό των τουρκικών κρατών το ψευδοκράτος. Με απότερο σκοπό να το αναγνωρίσουν και στη συνέχεια να αρχίσει η αναγνώριση από όλα τα κράτη. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη όμως είχαμε και την άμεση προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον οργανισμό αυτό, ότι εάν το κάνετε θα κοπεί οποιαδήποτε συνεργασία αλλά και βοήθεια από πλευράς της Ευρώπης. Άρα λοιπόν μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Θεωρώ ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα επιμείνουν. Ένα μπραντεφέρ αυτή την ώρα. Ναι, δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει σε αυτή τη φάση να προσαρτήσει το ψευδοκράτος, γιατί έχει τεράστια προβλήματα. Από τη μια προσπαθεί να φτιάξει τις σχέσεις και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ, και από την άλλη με την Αμερική και με την Ευρώπη. Άρα λοιπόν προσπαθεί με άλλο τρόπο, επιμένει, γιατί ο Ερντογάν πάει σε ένα παζάρι προκειμένου να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα. Αυτή είναι η τακτική του, αυτή είναι η στρατηγική του, τον έχουμε μάθει πλέον. Πτέρυγε, σας ευχαριστώ. Το θέμα είναι τι κάνει η Ευρώπη και η Αμερική, κυρία Κλήτου. Ναι. Σε αυτό θα πιέσουμε, νομίζω, η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση αυτό κάνει. Ευχαριστώ πολύ, Πτέρυγε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Στο Hollywood, η συμφωνία στούντιο και σεναριογράφων μάλλον ρίχνει τίτλους τέλους στην πολύμηνη απεργία, την ώρα που ο πλανήτης κινείται στον αστερισμό των διαδηλώσεων. Στο Βερολίνο, ακτιβιστές προσπάθησαν να σταματήσουν το μαραθώνιο, ενώ στη Μαδρίτη εθνικιστές διαδήλωσαν ενάντια στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Στο Τελαβίβ, 100.000 πολίτες βγήκαν στους δρόμους εναντίον της δικαστικής μεταρρύθμισης Νετανιάχου. Στη Γερμανία, αστυνομικοί απομακρύνουν σηκωτούς ακτιβιστές, οι οποίοι ρίνοντας μπογιές και ξαπλώνοντας συνάσφαλτο, προσπάθησαν να διακόψουν το μαραθώνιο του Βερολίνου. Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά προκαλούν την επέμβαση των αρχών και δυσαρέσκεια στους συμμετέχοντες. Οι Leute bereiten sich alle vor, dann kommen solche Idioten und zerstören den ganzen Traum. Στην πόλη Σβάινφουρτ, με συνοδεία τυμπάνων, 3.000 πολίτες συμμετέχουν σε αντικυβερνητική διαδήλωση και πορεία. Έχοντας στο πλευρό τους μπουλντόζες και εξκαφείς, κρατούν πανό που γράφουν όχι στο φασισμό του κλίματος. Diese Regierung hier nicht mehr ertragen kann. Ich schäme mich für dieses Land. Ich liebe dieses Land, aber ich schäme mich für diese Regierung. Υποστηρίζουν ότι η συμμαχία του σοσιαλδημοκράτη καγκελαρίου Σόλτς με τους πράσινους καταστρέφει την πραγματική οικονομία. Στη Μαδρίτη, δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται. Πολλοί έρχονται με λεωφορεία από κάθε γωνιά της χώρας. Κεντροδεξιά και εθνικιστές διοργανώνουν συλλαλητήριο ενάντια στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Σάντσεθ, που φημολογείται ότι θα προτείνει την αποφυλάκηση των Καταλανών αυτονομιστών για το αποσχιστικό δημοψήφισμα του 2017.
Ανάβοντας πυρσούς και καπνογόνα στο κέντρο του Τελαβίβ, 100.000 πολίτες βιώνουν στους δρόμους. Είναι η 38η εβδομάδα κινητοποιήσεων ενάντια στην κυβέρνηση εξαιτίας της δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθεί. We are not only saving Israeli democracy, but also I hope that we are giving hope to other countries as well. Οι διαδηλωτές καταγγέλνουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μαζί με ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης καταργούν νομοσχέδιο την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το Χόλιγουντ προσλήξει βαίνει μεγάλη απεργία συγγραφέων και σεναριογράφων, καθώς τα μεγάλα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο κατέληξαν μαζί τους σε προσωρινή συμφωνία μετά από 146 μέρες κινητοποιήσεων και μαραθώνιες διαπραγματεύσεις. Στο πλευρό των απεργών στέκονται και μεγάλα αστέρια του Χόλιγουντ, όπως η Σαρλίζ Θερόν. It's really truly coming from a real need, a desperation for things to change and also pointing out some of the unfairness. Τα στούντιο και οι πλατφόρμες προγράμματος κρίνουν ότι η πολύμηνη απεργία προκαλεί ζημιές πολύ μεγαλύτερες από τα αιτήματα των απεργών, οι οποίοι καλούνται τώρα να υπογράψουν το προσχέδιο συμφωνίας για αύξηση των αμοιβών τους. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.